Αγαπητές φίλες και φίλες, συμπολίτες και συμπολίτησες, βρισκόμαστε σήμερα εδώ γιατί δεν θα επιτρέψουμε σε κανένα να βάλει σε κίνδυνο τη ζωή των παιδιών μας. Γιατί μπροστά στη ζωή, στην προστασία της υγείας της νέας γενιάς, όλη η πόλη μας γίνεται μία γροθιά. Όλη η Ελλάδα γνωρίζει ότι με το λαό της Πάτρας, όταν αυτός αποφασίσει να δείξει τη δύναμή του, δεν μπορεί να αστειεύεται κανένας. Εδώ και πάνω από ένα χρόνο, οι εργαζόμενοι του Καμαμαδανίου, η Ένωση των Νοσοκομειακών Γιατρών, το Διοικητικό Συμβούλιο του Νοσοκομείου, ο Δήμος της Πάτρας, καθώς και οι άλλοι φορείς της πόλης μας, προειδοποιούσαμε την κυβέρνηση, προειδοποιούσαμε την έκτη ΥΠΕ, προειδοποιούσαμε κάθε υπεύθυνο ότι θα κλείσει, ότι είναι μπροστά μας ο ορατός κίνδυνος να κλείσει ο χειρουργικός τομέας, να σταματήσουν οι εφημερίες. Προειδοποιούσαμε ότι πρέπει άμεσα να πάρθουν μέτρα. Άρα κανείς σήμερα δεν μπορεί να παριστάνει τον ανήξερο, να κάνει ότι δεν ήξερε και ότι δήθεν ευθυδιάστηκε, και πολύ περισσότερο να ακούμε ότι όλη η κινητοποίηση γίνεται για αντιπολιτευτικούς λόγους. Δεν υπάρχει πάτος σε όλο αυτό το οποίο γινόταν αυτή την περίοδο. Επιπλέον, δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν από όλους αυτούς που ευθύνονται για το ότι φτάσαμε ως εδώ να συκοφαντεί τους εργαζόμενους, να προσπαθεί να ρίξει τις ευθύνες στους γιατρούς. Είναι θράσος να έρχεται ο εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας να αποδίδει ευθύνες σε όλους εμάς που κινητοποιούμαστε σήμερα. Θα έπρεπε να ντρέπονται όσοι επιχειρούν να εμφανίσουν ως υπέτειους τους μοναδικούς που έχουν βάλει πλάτη όλο αυτό το διάστημα για να μην καταρρεύσει εντελώς το σύστημα υγείας της περιοχής μας. Αυτούς που δεν έχουν πάρει ανάσα εδώ και πάνω από 2 χρόνια που ζούμε την πανδημία. Αυτούς που η κυβέρνηση όταν τους χρειαζόταν τους αποκολούσε υποκριτικά ήρωες και μας καλούσε να τους χειροκροτήσουμε, γιατί γνώριζε πολύ καλά ότι δεν θα έπαιρνε κανένα άλλο μέτρο στήριξής τους, γνώριζε ότι θα τους πετάξει σαν στιμένες λεμονόκουπες μόλις κατακάσει ο πουχός της πανδημίας. Γνώριζε ότι τους χρησιμοποιεί για να βγάλουν τα κάστανα του κορονοϊού από τη φωτιά, ώστε να θησαυρίζει ο ιδιωτικός τομέας, τον οποίο μάλιστα ευχαρίστησε πολλές φορές για τη δίδεση βολή του στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Αγαπητές φίλες και φίλοι, για όλους μας, πολύτιμος δεν είναι ο επιχειρηματικός τομέας υγείας. Πολύτιμοι είναι οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, όλοι οι υγειονομικοί που πραγματικά παλεύουν για την προστασία της υγείας του λαού, για την προστασία της υγείας των παιδιών μας. Όλοι αυτοί που αναγκάστηκαν να είναι εφημερία έως και 15 ημέρες σερή και για αντάλλαγμα λαμβάνουν τις ηρωνίες και τη στοχοποίηση για την κατάσταση του νοσοκομείου. Δεν υπάρχουν άλλα περιθώρια αναμονής. Είμαστε αποφασισμένοι να υπερασπιστούμε μέχρι τέλους τη λειτουργία του Καραμανδανίου. Παίρνουμε την κατάσταση στα χέρια μας και απαιτούμε να στελεχωθεί πλήρως και να λειτουργήσει άμεσα το αναισθησιολογικό τμήμα με άμεση κατεπίγουσα προκήρυξη των απαιτούμενων μόνιμων θέσεων εργασίας, αλλά και να αναβαθμιστεί περαιτέρω με μόνιμες προσλήψεις όλου του αναγκαίου προσωπικού, ώστε να μπορεί να επιτελεί το ρόλο του ως το μοναδικό εξειδικευμένο παιδιατρικό νοσοκομείο σε ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα που εξυπηρετεί σήμερα 20 νομούς. Άλλωστε,
να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι ελλείψεις του αναισθητηρόγων είναι η κορυφή του παγόβουνου των προβλημάτων του Καραμανδανίου. Χρόνια ολόκληρα φωνάζουμε για την αναγκαία ανακαίνιση και τον εξυγχρονισμό των χειρουργείων, για την έλλειψη μαγνητικού τομογράφου, για τις κενές θέσεις παιδιάτρων, λοιμοξιολόγων, ακτινοφυσικών, παιδοχειρούργων. Χρόνια ολόκληρα φωνάζουμε για την ανάγκη στελέχωσης του τμήματος μεσογειακής ανεμίας. Όλα αυτά όμως δεν γίνονται γιατί το σύστημα που ζούμε δεν είναι προσανατολισμένο στις λαϊκές ανάγκες. Δεν έχει προτεραιότητα τη ζωή και την υγεία του λαού και των παιδιών του. Ίσα ίσα θέλει να κλείσει, να απαξιώσει τις δημόσιες δομές και να προσανατολίσει όσους μπορούν να πληρώσουν τον ιδιωτικό τομέα. Γι' αυτό σήμερα λες και δεν φτάνει που αν αρρωστήσει ένα παιδί στο Αγρίνιο, στον Πύργο, στην Καλαμάτα, στην Κεφαλονιά, στη Ζάκηθο, πρέπει να έρθει στην Πάτρα, καθώς ολόκληρες πόλεις και νησιά με χιλιάδες κατοίκους στερούνται ακόμα και τις βασικές δομές υγείας. Αγαπητές φίλες και συμπολίτες, συμπολίτησες, σήμερα στην Κέρκυρα ένα παιδί είχε ανάγκη να πάει σε ένα παιδιατρικό νοσοκομείο και ήταν αρθεί στην Πάτρα. Σήμερα αυτό το παιδί κατευθύνεται στην Αθήνα. Αυτά δεν θέλουμε να τα επιτρέψουμε. Ως εδώ δεν θα επιτρέψουμε σε κανέναν να μας γυρίσει πίσω 100 και 200 χρόνια. Δεν θα επιτρέψουμε σε καμιά κυβέρνηση να ακυρώσει, να θυσιάσει για τα κέρδη των επιχειρηματιών της υγείας όσα η ανθρωπότητα, οι εργαζόμενοι, οι γιατροί, οι λαοί όλου του κόσμου και ο ελληνικός λαός έχουν κατακτήσει με αίμα και υδρότα με τους αγώνες τους και την εργασία τους. Η ρόδα της κοινωνικής εξέλιξης δεν γυρνάει προς τα πίσω. Σήμερα υπάρχουν όλες οι δυνατότητες να ζούμε καλύτερα, να έχουμε σύστημα υγείας υψηλού επίπεδου που να παρέχει υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας δωρεάν για όλο το λαό και εξειδικευμένες για τα παιδιά του. Δεν θα σταματήσουμε μέχρι να εξασφαλιστεί ότι το Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών θα είναι πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Δεν μας ξεγελούν οι κούφιες, οι υποσχέσεις και τα μπαλώματα που η κυβέρνηση εμφανίζει ως λύσεις. Με τη μεταφορά γιατρών από νοσοκομείο σε νοσοκομείο και από πόλη σε πόλη, με την αποδυνάμωση ενός νοσοκομείου για να καλυφθεί πρόσκαιρα ένα κενό και στο άλλο, με την εξουδένωση των γιατρών και την υπονόμευση της ικανότητά τους να είναι αποτελεσματικοί στο έργο τους. Δεν τους εμπιστευόμαστε και δεν μπορούμε να περιμένουμε. Από υποσχέσεις έχουμε χορτάσει. Αύριο το πρωί η κυβέρνηση πρέπει να έχει λυμένο το θέμα. Δεν θα επιτρέψουμε μετά το κλείσιμο του νοσημάτου θώρακος από την προηγούμενη κυβέρνηση να έχουμε κλείσιμο ή κλινική νοσοκομείου στην πόλη μας. Αλλιώς τους προειδοποιούμε και ξέρουν ότι την προειδοποίησή μας θα την κάνουμε πράξη. Η Πάτρα θα φτάσει μέχρι την Αθήνα. Αγαπητές φίλες και φίλοι, όλοι μαζί με το βλέμμα στραμμένο στο δίκαιο μας, στην υπεράσπιση των δικαιωμάτων μας, μπορούμε να κρατήσουμε το Καραμανδάνιο ανοιχτό, να πετύχουμε την αναβάθμισή του. Μπορούμε να εξασφαλίσουμε την υγεία των παιδιών μας, να σιγουρευτούμε ότι η νέα γενιά θα ζήσει καλύτερα από μας όπως δικαιούται. Μαζί θα νικήσουμε.